Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρουσία των χωρικών αντιπεριφερειαρχών και στελεχών όλων των διευθύνσεων τεχνικών έργων της περιφέρειας. Θέμα της συνάντησης, τα προβλήματα που δημιουργούνται από την τροποποίηση του νόμου για τη δημοπράτηση έργων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων. Εξηγώντας το ιστορικό του διαφαινόμενου προβλήματος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος ανέφερε πως με τον νόμο 4472 του 2017 ορίστηκε ότι η δημοπρασία δημοσίων έργων θα γίνεται μέσα από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων και ως ημερομηνία έναρξης της νέας διαδικασίας ορίστηκε 20 Οκτωβρίου του 2017. Η περιφέρειά μας λοιπόν προγραμμάτισε τις διαδικασίες ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τα έργα με ορίζοντα αυτήν την ημερομηνία, συνέχισε ο ίδιος, για να αντιτείνει πως με νέο νόμο που ψηφίστηκε στις 25 Ιουλίου και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στις 2 Αυγούστου του 2017, η ημερομηνία εφαρμογής της διαδικασίας άλλαξε και από τις 25 Οκτωβρίου μεταφέρθηκε στις 25 Ιουλίου. Του 2017. Την ίδια ώρα όμως η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Η μετάθεση της ημερομηνίας προς τα πίσω ουσιαστικά πάγωσε κάθε διαγωνιστική διαδικασία, εξήγησε ο κ. Μέτιος, εκφράζοντας πως αν δεν συνυπολογίσουμε και τον απαιτούμενο χρόνο για την αναγκαία εκπαίδευση των υπαλλήλων της περιφέρειας, είναι πολύ πιθανό να μην δημοπρατηθούν έργα εντός του 2017. Τα προβλήματα αυτά είναι κοινά σε ολόκληρη την χώρα, σημείωσε ο ίδιος κλείνοντας την τοποθέτησή του.